κάνουμε. Θέλω λοιπόν τη βοήθειά σας στο να πούμε στους τηλεθεατές να μας πείτε γιατί λέμε πλατωνικός έρωτας. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια παρεξήγηση. Ο έρωτας του Πλάτωνα δεν ήταν καθόλου πλατωνικός. Απλώς έχω την εντύπωση ότι εκεί πάλι έπαιξε το ρόλο του ο πουριτανισμός του χριστιανισμού και για να σώσουμε τον Πλάτωνα από τις κακολογίες είπαμε ότι ο πλατωνικός έρωτας είναι ο έρωτας που δεν έχει σαρκικές απολύξεις ή σαρκικό ενδιαφέρον. Του Πλάτωνα ο έρωτας ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος, ήταν ο έρωτας των αρχαίων και ο έρωτας των αρχαίων είτε μας αρέσει είτε όχι ήταν έρωτας ομοφιλικός. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτός ήταν ο κατά κύριο λόγο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα, ενώ η γυναίκα ήταν περισσότερο τεκνοποιητικό μηχάνημα. Βέβαια υπήρχαν πολύ λίγες από ό,τι ξέρουμε από τη λογοτεχνία και από τα στοιχεία που έχουμε ερωτικές σχέσεις με γυναίκα. Υπάρχουν ποίηματα που υμνούν τη γυναίκα, υπάρχουν ποίηματα που υμνούν τον έρωτα με γυναίκα, αλλά αν πάρετε ας πούμε την ελληνική ανθολογία, την πεντάτομη του Μίνι και πάρετε τα ερωτικά επιγράμματα θα δείτε ότι το 80% αφορά αγόρια και όχι γυναίκες. Μόνο που, να συμπληρώσω σε αυτό με το οποίο συμφωνώ πολύ και μάλιστα μ' αρέσει που υπάρχει αυτή η φιλαλήθεια, γιατί έτσι πρέπει να είναι, μόνο που ήταν αρκετά ευρεία και εις βάθος η έννοια του έρωτα. Δεν ήταν μόνο ένας καθαρά ειδονιστικός, δεν ήταν μόνο, όχι ότι δεν ήταν, ένας καθαρά ειδονιστικός έρος μεταξύ του ερωμένου και του εραστού,